52 από τα 391 εγγεγραμμένα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου των Σερών συμμετείχαν χθες βράδυ στην εκλογική διαδικασία που έλαβε χώρα στον τρίτο όροφο του επιμελητριακού μεγάρου. Απογοητευτική ήταν η εικόνα και στη Γενική Συνέλευση, καθώς παραβρέθηκαν και εκεί λιγοστοί επαγγελματίες. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια που υπήρχαν στην κάλπη ήταν 51 στον αριθμό και υπήρχε και ένα λευκό. Έρχονται για την ψηφοφορία. Εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε. Εμείς στείλαμε τα μηνύματά μας, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Δεν ενοχλήσαμε καθόλου τον κόσμο, την αγορά, δεν μπήκαμε καθόλου στα μαγαζιά, γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα και δεν θέλουμε να ενοχλούμε και να ζαλίζουμε τον κόσμο. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κόσμου για να βγάλουμε και περισσότερα άτομα στην Ομοσπονδία. Φανταστείτε, είναι 1:30, δηλαδή θέλουμε κόσμο να έρθει να ψηφίσει, όχι για δική μας φιλοδοξία, θέλουμε για να έχουμε περισσότερα άτομα και μεγαλύτερη φωνή στην ΕΣΕ στην Αθήνα. Η στόχη είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπής την παρουσία μας σαν έμποροι στη ζωή μας, ας το πούμε έτσι. Όπου μπορούμε να συμμετάσχουμε και να διαμαρτυρόμαστε και να πολεμάμε για τα δικαιώματά μας, θα το κάνουμε. Αυτό όμως χρειάζεται, δεν μπορούν μόνο 9 άτομα, χρειάζονται και όλοι οι έμποροι να είναι μαζί μας και σε κάθε δράση μας να μας στηρίζουν και να μας βοηθάνε ώστε να μπορούμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Όσοι πιο πολλοί έρθουν να ψηφίσουν, όσα πιο πολλά άτομα έρθουν εδώ για να ψηφίσουν, τόσο πιο δυναμικά κατεβαίνει ο Σύλλογος στην Αθήνα και διεκδικεί πράγματα και απαιτεί πράγματα. Εάν δεν υπάρχει δυναμικότητα στο Σύλλογο, θα είναι πιο χαλαρά παντού. Η εκπροσώπηση είναι σημαντική. Για να γίνει εκπροσώπηση όμως, θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν να ψηφίσουν, ούτως ώστε να βγουν εκπρόσωποι να πάνε στα κεντρικά. Αναλυτικά, οι ψήφοι που έλαβαν τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου είναι οι εξής. Καπετάνης Άγγελος 29, Μάγειρα Στυλιανή 19, Μιλίγκα Κυριακή 27, Νάνου Πασχαλία 23, Πανταζής Δημήτριος 21, Πρίπελης Παναγιώτης 17, Πρίσκα Ιουλία 15, Ρακιτζής Μάριος 26 και Χατζηνικολάου Αναστάσιος 15. Όσον αφορά την Ομοσπονδία Εμπορίου Παραγωγικής και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκλέχθηκαν 2 μέλη του Εμπορικού Συλλόγου. Η Κυριακή Μελίγκα με 28 ψήφους και ο Μάριος Ρακιτζής με 24. Έμεινα πιστός στην απόφαση μου που πήρα πριν από ένα μήνα περίπου. Εξήγησα του λόγους πολλές φορές και στα social media, με τους ανώνυμους και στα μέσα ενημέρωσης και παντού. Δεν μπορώ εγώ να λειτουργώ όπως θα κάνουν οι συνάδελφοι που θα εκλεγούν σήμερα με δεμένα χέρια, με ψηφισμένα μνημόνια, ψηφισμένα μετά μέχρι το 2019 και έπειτα τη συνέχεια. Πήρα αυτή την απόφαση να μην ασχοληθώ ξανά, γιατί δεν μου αρέσει να παριστάνω τον πρόεδρο και να μην κάνουμε τίποτα άλλο πέρα από δράσεις τόνωσης αγοράς που κάναμε τα τελευταία 2 έτη. Κινητοποιήσεις οι συνάδελφοι δεν συμφωνούν, γιατί το καθημερινό μεροκάμα το προσπαθούν να βγάλουν όλοι. Άρα δεν σκέφτεται κανείς να κλείσει το κατάστημά του. Δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κινητοποιήσεις. Να κάνουμε κινητοποιήσεις για τις κινητοποιήσεις για να φαινόμαστε μόνο για το Θεό Αθήνα, ούτε αυτό είναι κάτι στις προβλέψεις τις δικές μου όταν ξεκίνησα τη θητεία μου εδώ το 2014. Με μέτρα που έχουν ψηφιστεί και με τις κυβερνήσεις τις εκάστοτε να μας λένε ότι είναι ψηφισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ.